Κοίτα που θα πάει. Κάνε λίγο πιο πέρα. Δεν έχει κάτι να πάει. Πάνω σου ντάει. Πώς θα το λέω, πώς θα λέω, το λέω ένα ωραίο. Μπήρε! Καλά κάνει! Και οι ντουφεκές συνεχίζονται μέχρι να γεμίσει κάπως ο τουρβάς. Διότι σπίτι περιμένουν με ανυπομονησία μερικές τσίχλες για να μπουν στο τσουκάλι και να παστοθούν με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο. Η νοστιμιά αυτού του μαγειρέματος του Μάνη πέρασε από γενιά σε γενιά και έχει ιδιαίτερο γαστριμαργικό ενδιαφέρον. Τούτη, η ξεχωριστή γεύση, είναι άλλωστε εξακουστή από τα πολύ παλιά χρόνια όταν οι μανιάτες ήθελαν να διατηρήσουν τις πολύτιμες τσίχλες για να τις γεύονται όλο το χρόνο. Τότε φυσικά υπήρχε ανέχεια και οι τσίχλες αποτελούσαν μια σημαντική διατροφική πηγή πλούσια σε νοστιμιά και σε θρεπτικά στοιχεία. Οι γεροντότεροι θυμούνται ότι τα όπλα ήταν λιγοστά και δυσέβρετα και κάθε οικογένεια χρησιμοποιούσε άλλους τρόπους για να εξασφαλίσει καμιά 50 τσίχλες για να τις παστώσει. Καταρχήν βρισκόμαστε στο Γίδιο, είμαστε στο σπίτι μου, είμαι ο Παναγιώτης ο Πλαγιανάκος, γνωστός παλιός κυνηγός. Πάω 45 χρόνια στο Σύλλογο, ιδρυτής του Αθλητικού Σκοπευτικού Ομίλου και ήρθαν εδώ τα παιδιά για να κάνουμε το γύρισμα, το πάστομα της τσίχλας. Και αρχίζουμε τη διαδικασία. Εγώ έχω την υποχρέωση να πάω στο πέρασμα για κυνήγι τσίχλας και γυρίζοντας αρχίζει η διαδικασία, την οποία θα δείτε σε λίγο μαζί με τη γυναίκα μου, την κυρία Ελένη. Την οποία θα δείτε σε λίγο. Αρχίζουμε λοιπόν να μαδάμε τα πουλιά. Πριν αρχίσουμε το μάδημα για να μας διευκολύνει περισσότερο, κόβουμε τα δύο φτερά. Και τώρα αρχίσουμε το μάδημα. Μάλιστα, πιάσαμε και σε έναν κότσικα και την πνομίτη. Δεν είναι απλό πράγμα είναι να μαδάει κανείς τα πουλιά, είναι πολύ εύκολο. Τώρα παίρνουμε το καζάκι και τις καψαλίζουμε. Αφού λοιπόν έχει καψανιστεί και ό,τι τριχάκι για πάνω έχει φύγει, βλέπετε πως είναι πάρα πολύ ωραία. Κόβουμε τα ποδαράκια αμέσως και μετά κόβουμε τη μύτη, η οποία κόβεται από πάνω προς τα κάτω για να σου δοθεί η ευκαιρία να βγάλεις και το φάριγγα, το λάριγγα κάτω ας πούμε. Ορίστε, βλέπετε, έφυγε το μάτι, έμεινε το τραγανό το κεφαλάκι που είναι το πιο νόστιμο και βγήκε μαζί και ο αυτός. Εδώ τώρα πώς ανοίγουμε την τσίχλα, εδώ είναι η τεχνική. Με τη μύτη του ψαλιδιού τρυπάμε την τσίχλα μέχρι το στήθος και την κόβουμε. Τρυπιέται από πίσω, είπαμε, μέχρι μπροστά, δεν την κόβεις πολύ καλά και πάμε το τσίκ να φύγεις. Και να μην ανοίξεις ούτε είναι λίγο περισσότερο χτυπημένη, αλλά δεν πειράζει, κάνει και η επαστήμη. Τη στρώμε πιο γρήγορα, άμα είναι λίγο λιωμένες. Πάτω. Τώρα. Αν θέλω να τις κρατήσω πολύ καιρό, ρίχνω πολύ αλάτι. Αν θέλω να τις φάμε ως το Μάη Σαμπέρα, ως το καλοκαίρι ρίχνω πολύ αλάτι, πολύ λίγο. Τώρα ρίχνω, προσέξτε, εκεί αυτό. Το κεφάλι το βάζεις μέσα. Ναι, βλέπεις, την έκλεισα την τσίχλα τώρα. Το αλάτι που ρίχνω μέσα. Έτσι όσο πιάσουνε
Τις αφήνουμε τώρα 3 ημέρες μέσα στα λάτι, αν θέλουμε μέσα στο ψυγείο έξω, κρύο κάνει. Τώρα τις εσκεπάζουμε και τις βάλουμε στο ψυγείο και τις αφήνουμε 3 ημέρες μέσα στα λάτι. Πραγματικά πρέπει να μαρρυνθεί, αν θέλει να έχει επιτυχία, την πρώτη μέρα που θα την βαρέσει και όλα το βράδυ θα την μαρρύνει στην τσίχλα. Μετά γίνεται η διαδικασία που έγινε τώρα μπροστά σας. Είδατε όλοι πώς το κάναμε, πώς το ανοίξαμε, πώς την καθαρίσαμε, πώς φτάσαμε στο σημείο για πάρτωμα. Επειδή λοιπόν ήταν να γίνει αυτό το πράγμα, έχουμε έτοιμες τσίχλες που θα βαστώσουμε και αυτές και θα τις δείξουμε τώρα μπροστά σας. Έχουμε την κυρία Ελένη εδώ, η οποία είναι αστέρης αυτά. Τώρα δεν ξέρω τι έχει κάνει για το βουνού, γιατί δεν έχει φτιάξει καλά, θα είναι τώρα. Έχουμε το φαΐ στο νου μας, τίποτα άλλο. Λοιπόν, δεν έπαθε και τίποτα άλλο. Λοιπόν, να μην σας θα πω λίγο, θα δείτε, θα σας δείξει πώς τη σπαστώνει, γιατί από εδώ και πέρα εγώ δεν ξέρω τίποτα άλλο. Τώρα λοιπόν, παιδιά, τη σπαστώνουμε. Τις είχα 3 ημέρες μες στα λάπη. Τώρα να τις βάλουμε στην κατσαρόλα, ορίστε. Παστομένες, αλατισμένες. Θα τις βάλω 2 σειρές, 3 σειρές, αναλόγως τις τσίχλες που έχουμε. Θέλεις μικρή κατσαρόλα, θέλεις μεγάλη. Λίγο νεράκι για να τις βάλουμε να βράσουμε. Εκεί, μόλις πάρα να τις σκεπάσει το νερό. Λίγο ακόμη. Και αν δεν τις έχω αλατίσει καλά, ρίχνω και αλάτι τώρα. Δοκιμάζοντας τις βλέπει αν είναι, έχουν το αλάτι που πρέπει. Αν δεν έχει λίγο αλάτι μέσα και το παίρνουν αυτοί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα τους ρίξω λίγο λάδι. Ελάχιστο λάδι, γιατί ορισμένοι τις παστώνουν με λάδι. Όχι, είναι λάθος τρόπος, μαυρίζεται πολύ. Λίγο απάνω. Αυτό είναι. Ελαιόλαδο. Ελαιόλαδο, πάντα, ναι. Εμείς σπορέλαια και τέτοια μιλέτε δεν κάνει. Όχι. Βρώμησε το πουλιά μαμά η σπορέλαια. Θα ρίξω λίγη λιγανίτσα. Λίγη ξερή λιγανί. Πριν μέσα για να πάρουν ένα αρωματάκι, έτσι. Μικρό, ας πούμε. Αυτό είναι, λίγο ξερή. Θα ρίξω, αναλόγως στις σύγκλες που έχω, θα ρίξω και μισό λεμόνι ή ένα λεμόνι για να μην μαυρίζουνε. Όχι μόνο το λεμόνι. Οι τσίχλες. Τώρα θα τις βάλουμε για πάστομα. Και τις πιάνουμε εδώ από τα ποδαράκια έτσι και τις κάνουμε έτσι να γίνουν. Όταν πάνε να ανοίξουν λίγο, ναι, είναι βρασμένες. Ναι. Δεν παραβράσουν πολύ. Δίνουμε και το λεμονάκι. Αυτές είναι έτοιμες να μπουν στο λάδι του. Άμα μπουν στο λάδι του, χρόνια δεν χρειάζεται να σε αυτήν. Τι βλέπετε, δεν είναι. Τι βλέπετε πώς είναι. Όλο να πάνε αυτό. Παραφέτο είναι και δύσκολη η χρονιά για τις τσίχλες, αλλά πάμε κάθε μέρα, όλο μαζεύουμε κάτι. Αυτόν τον τρόπο το μάθατε από πού εσείς? Α, από παράδοση. Τους παππούδες μας. Τους παππού μου, ξέρω εγώ. Τους παππούς μας που τους πρώτα έτσι. Γιατί εδώ στον τόπο μας παλιά. Είχαν αναγκίστρια πολλά, τσίχλες πολλές. Βγαίνανε αναγκίστρια. Κάθε σπίτι βγαίνανε 3-4 παιδιά, 3 αναγκίστρια. Βγαίνανε από 15 μέχρι 50 το. Και μπάζαμε. Δηλαδή ζήσαμε με αυτά τα πράγματα. Μετά την κατοχή και τέτοια ζήσαμε με τα πουλιά. Παιδιά, τις έχουμε παστώσει. Τις έχουμε στεγνώξει τις τσίχλες. Τις είχαμε στο σουρωτό από μισή μέρα. Τις έριξα στο τεψί, στεγνώξαμε. Δεν πειράζει. Και τώρα τις βάλω στο βάζο. Θα αρχίσω και τις βάλω μέσα. Σε οποιοδήποτε βάζω, ή γυάλινο ή πλαστικό, ανάλογος. Ανάλογος, ό,τι θέλεις. Καλύτερα σκοτεινό να μην είναι γυάλινο. Καλύτερα αν τούτα τα πλαστικά είναι καλύτερα. Ό,τι θέλεις. Ή και μετάλλικο, ας πούμε. Ότι άμα δεν είναι πολύ αλατισμένες, δεν κρατιούνται. Ο αλάτι της φύγει, έτσι. Φυσικά να τρώνται. Τώρα θα πάμε και θα δείτε πώς πολλά αυτές αλατισμένες είναι. Δεν τις έχω τώρα μην συγκεντρώσετε με τα χέρια, παιδιά, είναι διαδικασία τώρα. Μπορείς να κάνεις γάλι, γιατί το χέρι δεν γίνεται τίποτα. Καταλαβαίνετε, αυτές είναι πολυτέλειες. Εδώ κάνουμε απλά πράγματα, όπως τα είχαμε μάθει από τις μανάδες μας. Θα σας πω. Τώρα θα πείτε και ένα κρασάκι και θα δοκιμάσετε και εσείς.
Θα δοκιμάσετε εσείς, αυτές δεν είναι για να φαγωθούν τώρα, είναι για να φαγωθούν το καλοκαίρι. Αλλά τι να κάνουμε. Λοιπόν. Εμείς θα τις φάμε τώρα. Α, λίγο πια μέσα, αφού είναι λίγο περισσότερο καστακιλικό μας έχουμε, δεν έχουμε να τα αγοράσουμε. Όλα δικά μας είναι. Θα ρίξω το λάδι τώρα, θα ρίξω το λάδι μέσα. Το λάδι είναι, παιδιά, 0 δέκατα. Απίστευτο και όμως αλήθινο. Δεν είναι ούτε σπορέλα, ούτε από αυτά είναι από τις δικές μας ελιές, είναι από οικολογικές. Είναι 0 δέκατα. Το λάδι θα τις κουκουλώνει. Δεν θα είναι ούτε ένα ποδαράκι απάνω. Οπα. Γιατί μου χουλιάζουνε και θα πάθεις δηλητηρίαση. Θα την πετάξεις άμα είναι. Άμα είναι καμία μούχλια. Και δεν την κουκουλώνει το λάδι απάνω. Και πάλι το λάδι, τη βλέπεις την πετά. Δεν χρειάζεται στην επόμενη. Ναι. Δηλαδή άμα είναι εκτός έξω από το λάδι. Θα χαλάσει. Θα χαλάσει. Θα χαλάει. Ναι, δεν παίρνει αέρα.